ενέργεια, που λέτε ολόκληρη η χώρα και ξεξικώθηκαν μόνο όταν θίχτηκε το ειδικό μισθολόγιο. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά είμαι ο πρώτος που ξεσηκώθηκε για το ζήτημα των μισθολογίων ή της μισθολογικής κατάστασης όλων των κλάδων. Αλλά με συγχωρείς, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες, οι δικαστές εισαγγελείς και οι στρατιωτικοί δεν είναι οποιοδήποτε κλάδι εργαζομένων. Σωστά. Έτσι, φέρουν διπλή και τριπλή ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Και θα πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να κινητοποιήσει για το ειδικό μισθολόγιο όταν ολόκληρη η χώρα ξεπουλιέται, όταν έχουν συνθλίψει κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Ειδικά για αυτούς που φέρουν εθνόσημο, κάποτε πρέπει να καταλάβουν ότι δεν φέρουν εθνόσημο όπως κάποιοι άλλοι φέρουν τη φίρμα της εταιρείας στη φόρμα τους. Έχουν διπλή ευθύνη. Και η διπλή ευθύνη, ακούω τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, λέει, δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι στην Τρόικα, όσο και αν θέλουν κάποιοι πολιτικοί. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια και πάντα στα πλαίσια που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Πού ήσασταν, ρε παιδιά, όταν το Σύνταγμα και οι νόμοι επέβαλαν την προστασία του ελληνικού λαού απέναντι στους Πρετοριανούς? Πού ήσασταν? Και το πού ήσασταν δεν είναι να μου κρεμάσεις μία, πώς το λένε, μία πικέτα διαμαρτυρίας και να μου το παίζεις διαμαρτυρόμενος. Oh. Και να μου σηκώνεσαι να φεύγεις από το Σύνταγμα λίγο πριν ξεκινήσουν τα χημικά, γιατί οι συνάδελφοι ειδοποιήσανε ότι θα κάνουν ντου, όπου την κοπανάγατε εσείς. Και μένανε τα γυναικόπαιδα από πίσω να σηκώνουν το βάρος των χημικών και του ξύλου. Στο πλευρό του λαού ή στο πλευρό του λαού και με οργανωμένο τρόπο ή απέναντι στο λαό, δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχετε πολύ δρόμο να διανύσετε μέχρι να συμφιλειωθείτε με το λαό. Πολύ δρόμο. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Δεν μπορεί να πουλιέται ο τελευταίος Έλληνας σήμερα για 5 ευρώ, για 100 ευρώ να πουλιέται αυτός και η οικογένειά του να ξεπουλιέται και εσύ να μου μιλάς για το ειδικό μισθολόγιο, πανάθεμάμαι. Δεν γίνεται να τον βάζουν ειδικές οικονομικές ζώνες, να έχουμε μια κυβέρνηση τελείως παράνομη που χρησιμοποιεί παρακράτος και κράτος σε βάρος του Έλληνα πολίτη και εσύ να μην χρησιμοποιείς τον εξοπλισμό σου, φίλε μου, γιατί εγώ τον πληρώνω. Σαν ένας φορολογούμενος τον πληρώνει. Δεν τον πληρώνει ο κύριος Παπατρέχας του Υπουργείου. Τον εξοπλισμό σου για να προστατεύσεις το λαό όταν διαδηλώνει. Αυτό είναι το χρέος σου απέναντι στο Σύνταγμα και τους νόμους. Γι' αυτό ορκίζεσαι στους νόμους και στο Σύνταγμα. Δεν ορκίζεσαι στον πολιτικό σου προϊστάμενο. Πότε το καταλάβουν αυτοί οι τύποι? Να τους διαβάσω τι λέει. Θα το φέρουμε αυτό. Αν και δεν θα συγκινηθούνε. Δεν θα συγκινηθούνε. Τσάμπα και βερεσέ θα το κάνω. Αν θα το κάνουμε έτσι για εκείνους, ρε παιδί μου, έτσι τους νοσταλγούς, ας πούμε, ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, μια χώρα που την υπεράσπιζε ο λαός της. Mm-hmm. Γιατί στη Χούντα. Στη Χούντα, λέω. Γλώσσα λανθάνουσα. Ναι. Για πότε. Ακόμη, λοιπόν, να σας πω τώρα δύο περιστατικά. Το πρώτο. Επειδή πρόσφατα, ας πούμε, κάθισα και ασχολήθηκα με την Οκτωβριανή του ελληνικού λαού στα 1862. Που την ξέρουν ελάχιστοι και σκόπιμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Όταν ο λαός ξεσηκώθηκε από μια χούφτα φοιτητές και κατέβηκε ο λαός Αθήνας, κατέβηκε, κατέλαβε το παλάτι και άλλαξε εξουσία, έδιωξε τον κουφό βαβαρό, όπως το λέγανε τον Όθωνα τότε, και την ξένη ακρίδα από τον τόπο του. Βέβαια, δυστυχώς, αναγνώρισε στην ηγεσία τους παλιούς κομματάρχες αντιπολίτευσης και του φέρανε την ξένη ακρίδα νέας επιλογής και τον κουφό Βρετανό αυτή τη φορά, εκ Δανίας, τον Γεώργιο τον Πρώτο. Αλλά τέλος πάντων, ο λαός ξεσηκώθηκε και έκανε το χρέος του, έκανε το καθήκον του και δεν μπορεί να του χρεώσει κανένας τέτοιο τίποτα σε σχέση με αυτό. Οι ηγεσίες τον πουλάγανε, ποτέ ο λαός δεν πήγε πίσω από το χρέος του. Οι ηγεσίες ήταν πολύ λίγες ή ξεπουλημένες και δεν ολοκληρωνόταν η δουλειά τους. Άκου λοιπόν τι γινόταν. Τότε είχε περίφραξη το Σύνταγμα, καλή ώρα. Ναι. Περίφραξη από στρατιωτικές μονάδες, χωροφύλακες και εθελοντές χυμαριώτες. Τους είχαν φέρει από τη χυμάρα της Αλβανίας. Μάλιστα. Για να μπορέσουν να κρατήσουν το λαό, κόσμο, να μην έρθει στο Σύνταγμα πλήθος, και έτσι απειλήσει, να μην επαναληφθεί αυτό που έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη του 1843, που ήταν πραγματικά ο εφιάλτης του Όθωνα. Μαζεύτηκε λαό, στρατός στο Σύνταγμα, γι' αυτό και ονομάστηκε πλατεία Συντάγματος,
μπροστά και το απέτυσε Σύνταγμα. Αυτό το πράγμα, οπότε είχαν κάνει μια περίμετρο πολύ γύρω από την περιοχή του Συντάγματος και δεν επέτρεπαν να πλησιάσει οποιοδήποτε. Πάει ο Σπυρομήλιος, ο οποίος παλιός αγωνιστής της Επανάστασης, που δυστυχώς πρόδωσε την Επανάσταση με τη στάση του, στη συγκεκριμένη στάση υπέρ του Όθωνα, όπως και ο Γενναίος ο Κολοκοτρώνης, πρόδωσε τη φάρα του, να το πούμε έτσι, αλλά δυστυχώς εκείνες τις εποχές, όταν δίνει όρκο τιμής η φάρα, μπράβο, τον υπακούα, είναι σε μία άλλες εποχές. Αυτά λοιπόν, θα το δούμε σε ιστορικές, ιστορικές μας εκπομπές, θα τα αναλύσουμε. Λοιπόν, αυτά. Και επειδή ο πατέρας του Κολοκοτρώνης, ο Θοδράκης, είχε δώσει όρκο πίστης στον Όθωνα, γι' αυτό όλη του η φάρα ήταν με όρκο πίστης στον Όθωνα. Λοιπόν, ξεσηκώθηκε ο λαός και τα λοιπά, και αφού ακούγονταν του φεκές και όλα αυτά τα πράγματα, κάναν τίποτα άλλο. Την εποχή εκείνη, κάτι λιανοντούφεκα είχαν μαζέψει οι Αθηναίοι και με αυτές τις ντουφεκές ξεσηκώνανε τον κόσμο. Mm-hmm. Πάει λοιπόν ο Σπυρομήλιος, που ήταν ο υπεύθυνος, ο αρχιστράτηγος, να το πούμε έτσι, του Παλατιανού στρατού, και πάει λοιπόν, βρίσκει έναν λοχαγό, ο οποίος ήταν διοικητής των μονάδων περιφρούρησης, να το πούμε έτσι, των ειδικών μονάδων περιφρούρησης του Συντάγματος, και του λέει, του δίνει την εντολή ότι δεν θα περάσει κανένας, τουλάχιστον ζωντανός, από την περίμετρο. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν, ο λοχαγός, του δείχνει το καπέλο του και λέει του, το βλέπεις το εδώ, πάνω στο καπέλο του, λέει, αυτό δεν το πρόδωσε η γενιά μου, δεν θα το προδώσω κι εγώ. Ο Σπυρομήλιος νόμιζε ότι αυτό που του δείχνει ο λοχαγός δεν ήταν το εθνόσημο, αλλά η κορώνα πάνω στο εθνόσημο. Και έφυγε ήσυχος. Ο λοχαγός αυτός ήταν αυτός που έδωσε την εντολή να διαλυθούν τα τμήματα περιφρούρησης, τα στρατιωτικά τμήματα περιφρούρησης, όταν οι διαδηλωτές φτάσανε κοντά στο Σύνταγμα και ενώθηκαν με το λαό. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα στοιχείο να το θυμούνται, για το πόσο τιμημένο είναι το εθνόσημο που φοράνε και το έχουν ξεφτυλίσει κυριολεκτικά. Με τη στάση τους και με τον τρόπο που δουν. Απαξιώνονται όλα, ναι. Δεύτερο, μέσα στην κατοχή, όταν ξέσπασε η μεγάλη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, για την οποία αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για αυτήν, για να δείτε τι σημαίνει ηρωισμός πραγματικά ενός άοπλου λαού. Γιατί άοπλοι ήταν. Μέσα στην κατοχή, απεργία δημοσίων υπαλλήλων, όχι των λουφαδόρων που έχουμε σήμερα, που θα έπρεπε να υπερασπίσουν το κράτος και τη δημόσια ιδιοκτησία, γιατί γι' αυτό υποτίθεται ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν, τότε δόθηκε εντολή στην αστυνομία πόλεων, γιατί κατά βάση η απεργία γινόταν στην Αθήνα. Ναι. Στην αστυνομία πόλεων να επέμβει ώστε να συλλάβει τους προτεργάτες και να διαλύσει την απεργία. Η αστυνομία πόλεων σε συνθήκες κατοχής, ναζιστικής κατοχής, η αστυνομία πόλεων με επιλογή του αρχηγείου της, της ιεραρχίας δηλαδή, της φυσικής ηγεσίας όπως λένε σήμερα, κατέβηκε σύσσωμη σε απεργία, μόνο και μόνο για να μην χρησιμοποιηθεί από τις δυνάμεις κατοχής. Το καταλαβαίνετε αυτό, σύσσωμη. Θα φέρουμε να διαβάσουμε την προκήρυξη που βγάλανε Εκείνη την εποχή, η αστυνομία πόλεων. Η αστυνομία πόλεων, που δεν ήταν βέβαια κάτι καλόπαιδα, ήταν η ίδια που επιμεταξά κυνηγούσε διαδηλωτές και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα και συμμετείχε στην καταστολή του λαού. Αλλά απέναντι στο να λειτουργεί ως το μεγάλο μακρύ χέρι του ξένου κατακτητή με τους ξένους δοσύλλογους, με τους ντόπιους δοσύλλογους για την καταστολή, τουλάχιστον εκεί πέρα σήκωσε ανάστημα και είπε την τελευταία κουβέντα. Δεν θα σταθώ απέναντι στον λαό που μάχεται. Εντάξει, και τότε φέρανε τον Εύερτ, τον παππού του. Ναι. Μεγάλη οικογένεια αυτή, πολύ μεγάλη προσφορά της. Όλοι έχουν. Μπαμπάστη νομίζω, ναι. Τον Εύερτ και τους μπουραντάδες, το μηχανοκίνητο της χωροφυλακής, που ήταν γερμανοντημένοι στην πραγματικότητα και κάνανε, σκούσαν. Και ποιοι πέσαν τις πρώτες διώξεις και τα χτυπήματα. Η αστυνομική, η αστυνομία πόλεων, χτυπήθηκε άγρια μόνο και μόνο για να μην υπάρχει στις δυνάμεις καταστολής τόσο ισχυρό αντιστασιακό κίνημα όπως ήταν. Λοιπόν, τα λέμε αυτά πράγματα, μπας και τα ακούσουν κάποιοι, μπας και συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ετούτη η χώρα θα απελευθερωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η κατάσταση ποτέ δεν
έγινε, δεν βρέθηκε ο ελληνικός λαός σε τέτοια κατάντια, σε τέτοια κατάσταση, και ο λαός δεν σήκωσε το κεφάλι και δεν απελευθέρωσε με τον Α ή με τον Β τρόπο τη χώρα του. Θα την απελευθερώσει τη χώρα του. Και αυτή την απελευθέρωση, αυτή η απελευθέρωση, θα είναι η πρώτη απελευθέρωση που πραγματικά θα γνωρίσει πραγματικά ο ελληνικός λαός από το 21, από το 27, από το 1830, αν θέλετε, που δημιουργήθηκε το νέο κράτος. Και τότε θα λογαριαστούμε. Θα λογαριαστούμε με όλους και όχι μόνο με τους δοσύλλογους, αλλά και με εκείνους που έπρεπε να κάνουν το καθήκον τους την πρέπουσα στιγμή και που δεν κάναν το καθήκον τους, βρίσκοντας χίλιες δυο ανοησίες. Όχι, δεν μιλάμε, θα λογαριαστούμε τίποτα, μην τρώω καμιά απειλή. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να επαναφέρουμε μια παλιά, κατά τη γνώμη μου, καταδικαστέα και αντιδραστική πρακτική. Το ξύλωμα από τις ένοπλες δυνάμεις. Από τους ένοπλους. Πρέπει να υπάρξει καταμερισμός ευθυνών, λοιπόν, κάποια στιγμή. Για μένα σήμερα καθορίζει το ποιος πραγματικά αξίζει τον κόπο να φοράει τη στολή και το εθνόσημο και ποιος όχι. Γιατί αυτός που αξίζει τον κόπο θα τη φορέσει τη στολή και θα φέρει τον οπλισμό του εκεί ακριβώς όταν θα κρίνεται η άμυνα του λαού. Όταν θα ξανακατέβει ο λαός, θα ξανακατέβει ο λαός και στο Σύνταγμα και στις γειτονιές και θα έρθει αντιμέτωπος με τους Πρετοριανούς, ντόπιους και ξένους, γιατί φέρνουν και ξένους μαζί του και το ξέρουν πολύ καλά περισσότερο οι ίδιοι ένστολοι. Και θα τους αντιμετωπίσει και τότε θα κρυθεί ποιος είναι μαζί του. Και θα είναι μαζί του αυτός, για παράδειγμα, που σαν πυροσβέστης δεν φέρνει μόνο το κράνος του, αλλά και το πυροσβεστικό όχημα μαζί. Γιατί ο λαός πανάθεμα με το έχει πληρώσει αυτό το πράγμα. Δεν το έχει πληρώσει κανένας κερατάς καρακλοκένταυρος από την κυβέρνηση. Και ο αστυνομικός, όταν του έχει δώσει ασπίδα και γκλομπ για να του έχει σαν προσωπική, δεν του το έδωσε για να σπάει το κεφάλι του δικού του παππού, της αδερφής του ή της ανιψιάς του ή του αδερφού του σε διαδηλώσεις. Το έδωσε για να το χρησιμοποιήσει υπέρ της άμυνας του λαού που διαδηλώνει. Γιατί αυτός είναι ο φορέας του συντάγματος στο οποίο ορκίζεται ο αστυνομικός. Και θα το φέρει να σταθεί μπροστά στους Πρετοριανούς που είναι έτοιμοι να χύσουν αίμα του λαού. Έτσι θα μάθουμε. Και έτσι θα μάθουμε στην πράξη ότι είναι με την πλευρά μας. Και όχι να μας το πέσουν αδικημένοι επειδή τα ειδικά μισθολόγια χτυπιούνται. Πανάθεμά με. Και να κάνουν αυτού του τύπου τις διαμαρτυρίες που είδαμε, που είναι, ξέρεις, αυτές οι επικοινωνιακές, τις στείλουμε έξω από τα ΜΑΤ για να μην φύγουν για την έκθεση Θεσσαλονίκης και τα σχετικά. Επειδή λοιπόν έρχεται θερμό φθινόπωρο, ήδη ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα, έχουμε τις πρώτες απεργίες. Από τους δασκάλους, νοσοκομιακούς και όλους τους άλλους. Δεν ντρέπονται. Και δεν ντρέπονται οι αστυνομικοί να αποδεχτούν στις γραμμές τους δυνάμεις, οι οποίες πραγματικά είναι ό,τι πιο σκοταδιστικό υπάρχουν, τη Χρυσή Αυγή και την προσωπία της. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Και νομίζω θα τελειώσουμε έτσι με την κοινωνία. Έτσι θα τελειώσουμε με την κοινωνία. Νομίζω δεν καταγράφει στα κατάστηκα συμπεριφορές και στάσεις. Είναι η χρυσή τους ευκαιρία να συνταχθούν μαζί με την κοινωνία. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν.